Φίλες και φίλοι τηλεθεατές του Alpha Sports TV της πρώης αθλητικής διαδικτυακής τηλεόρασης της Κύπρου, καλώς ορίσατε σε άλλη μια εβδομαδιαία στοιχηματική εκπομπή της Corbet, μέσω της οποίας θα δούμε τις δικές μας στοιχηματικές προτάσεις για το Σαββατοκύριακο 19 και 20 του μηνός. Να σας υπενθυμίσουμε ότι η Corbet δραστηριοποιείται πανκύπρια με πρακτορία στοιχημάτων, φέρνοντας κοντά μας τις καλύτερες τιμές για το δελτίο μας, καθώς και την επιλογή του Lucky Bet, δηλαδή να στοιχηματίζουμε σε ένα οποιοδήποτε αγώνα ή περισσότερους σε ό,τι εμείς θέλουμε. Πρώτα όμως περάσουμε να δούμε τις δικές μας προτάσεις. Να πούμε ότι είχαμε και την κλήρωση του Champions League πριν από λίγο. Έχουμε κληρωθεί τα ζευγάρια Wolfsburg Real, Bayern Monaco, Benfica, Barcelona, Atletico Madrid και Paris Manchester City. Κάποια λόγια για την κλήρωση, Σίμω? Είναι παιχνίδια με φαβορί, θα έλεγα. Ωστόσο, όσο έχουμε δει μέχρι τώρα, μόνο στα χαρτιά είναι φαβορί. Θα είναι δυνατά παιχνίδια που πιστεύω θα κριθούν και στα δύο μάτς. Να πούμε ότι οι πρώτοι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 5 και 6 Απριλίου, ενώ οι επαναληπτικοί στις 12 και 13 του ίδιου μήνα. Ακριβώς, ένα μεγάλο παιχνίδι έχει βγάλει κλήρωση από Μπαρτσελόνα Ατλέτικο, το οποίο είναι ισπανικός εφήλιος. Έχουμε βέβαια και το Paris Manchester City. Η Manchester City, η οποία είναι για πρώτη φορά στους 8. Η Paris, άτυχη τα προηγούμενα χρόνια, έβρισκε την Μπαρτσελόνα στον δρόμο της. Τώρα έχει την ευκαιρία, εφόσον και κερδίζει τους Άγγλους πρωταθλητές, να πάει στους 4 και να διεκδικήσει το τρόπαιο αυτό. Θα περάσουμε λοιπόν και στα προγνωστικά μας. Για το Σάββατο επέλεξα παιχνίδι ανάμεσα στην Everton και την Arsenal. Η Everton βρίσκεται στη 12η θέση με 38 βαθμούς. Η Arsenal στην 3η θέση με 52 βαθμούς. Παρόλο που η Everton βρίσκεται στη 12η θέση, έχει συντελεστεί τερμάτω 12 τερμάτα. Ενώ προέρχεται με μεγάλη νίκη επί 2-0 επί της Chelsea την περασμένη εβδομάδα για το FA Cup. Η Arsenal είχε μέσω εβδομάδα Champions League. Είναι αυτή όμως που καίγεται περισσότερο για τους βαθμούς. Έτσι η επιλογή μου θα πάει στο Goal Call στο 1.60. Θα παραμείνουμε λοιπόν στα γήπεδα της Αγγλικής Premier League. Εγώ για το Σάββατο έχω τον αγώνα Swansea Aston Villa, η 16η Swansea με 33 βαθμούς. Αντίθεση Aston Villa στον πυθμένα της βαθμολογίας με μόλις 16 βαθμούς. Η Aston Villa, η οποία είναι με το ένα πόδι στην δεύτερη κατηγορία. 8 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη είναι η Swansea, η οποία δεν θέλει αν μπει σε μπελάδες 8 στροφές πριν το τέλος. Θα επιλέξω τον Aston της, ο οποίος είναι στο 1.65. Επόμενο παιχνίδι για το Σάββατο είναι από την Ιταλία και το Roma Inter. Η Roma βρίσκεται στην τρίτη θέση με 59 βαθμούς, ενώ η Inter στην πέμπτη θέση με 54 βαθμούς. Να πούμε ότι η Roma στα 5 τελευταία της παιχνίδια μετρά 5 νίκες, ενώ η Inter στα 5 τελευταία της παιχνίδια μετρά 4 νίκες και μία ήττα από την πρωτοπόρο Juventus. Είναι παιχνίδι με φαβορί τη Ρώμα, ωστόσο δεν θα πάω σε αυτήν την επιλογή, θα πάω στην επιλογή 2 με 3 γκολ στο 1.95. Εγώ θα πάω τώρα στα γερμανικά γήπεδα και όπου για την 27η αγωνιστική την Bundesliga έχουμε το match Eintracht Frankfurt της Hannover, δύο μάτς οι οποίες βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη. Στην 16η θέση με 24 βαθμούς η Eintracht, στη 18η και τελευταία θέση το Hannover με 17 βαθμούς. Η Eintracht, η οποία είναι 3 βαθμούς πίσω από την Werther, θέλει ασφαλώς την νίκη για να ελπίζει σε παραμονή στην κατηγορία. Από την άλλη το Hannover, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του, καθώς είναι το πρώτο φαβορί για να πέσει η κατηγορία. Θα πάμε τον άσο της Eintracht στο 1.85. Και τελευταίο μου παιχνίδι για το Σάββατο είναι από την Αγγλική Championship ανάμεσα στην Burnley και τη Wolves. Η Burnley είναι η πρωτοπόρο στη Championship με 74 βαθμούς. Στα 5 τελευταία της παιχνίδια έχει 5 νίκες, ενώ η Wolves βρίσκεται στη 12η θέση με 47 βαθμούς. Στα 5 τελευταία της παιχνίδια μετρά 2 νίκες, 2 ήττες και 1 ισοπαλία. Θα πάω με τον άσο της Burnley στο 1.60. Ένα
εγώ θα κλείσω για το Σάββατο με άλλον αγώνα για την γερμανική Bundesliga, και όπου η Χέρτα Βερολίνου αντιμετωπίζει την Ingolstadt. Η τρίτη Χέρτα, η οποία έχει 45 βαθμούς, 3 πάνω από την Gladbach και 4 πάνω από την 5η Schalke. Μια ομάδα η οποία θέλει να είναι στο Champions League την επόμενη χρονιά. Κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, ωστόσο έχει τη Schalke να την ακολουθεί. Από την άλλη, η Ingolstadt είναι αδιάφορη, είναι στη μέση της βαθμολογίας, δεν κινδυνεύει, ωστόσο δεν μπορεί να κερδίσει κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και ο άσος της Χέρτας στα 2 ευρώ νομίζω είναι υπεραρκετός. Θα κρατήσω τον άσο της ομάδας του Βερολίνου. Πρώτο μου παιχνίδι για την Κυριακή είναι από το Ολλανδικό Πρωτάθλημα και το παιχνίδι ανάμεσα στη Τβέντε και την Αλκμαρ. Η γηπεδούχος Τβέντε βρίσκεται στη 12η θέση με 34 βαθμούς, ενώ η Αλκμαρ στην 4η θέση με 46 βαθμούς. Η επιλογή μου θα πάω στο over 2,5 goal στο 1,60, αφού να πούμε ότι στα 4 από τα 5 τελευταία αναμεταξύ τους παιχνίδια σημειώθηκαν πάνω από 2,5 goal. Εγώ θα πάω τώρα και πάλι στην Premier League, εκεί όπου η μάχη κάτω για παραμονή έχει φουντώσει για τα καλά, και τον αγώνα Newcastle-Sunderland. Η Newcastle, η οποία δεν τα κατάφερε μετά και την πρόσληψη του Ραφαν Μπενίτες να πάρει αποτέλεσμα στο Leicester απέναντι στην ομόνιμη ομάδα, η οποία βρίσκεται και στην πρώτη θέση. Ωστόσο είχαν μια πάρα πολύ καλή παρουσία, θεωρώ ότι στο σπίτι τους, έχοντας τη Sunderland, είναι το φαβορί. Ένας πόντος χωρίζει τις δύο ομάδες. Η 19η Newcastle θέλει να πάρει την νίκη, να ξεφύγει έστω προσωρινά από τις επικίνδυνες ζώνες και να ρίξει τη Sunderland εκεί όπου ήδη βρίσκεται. Ο άσος στο 2-10 είναι πέρα αρκετός, θα κρατήσω τον άσο για την ομάδα του Ραφαν Μπενίτες. Και τελευταίο παιχνίδι για το Κυριακή είναι ανάμεσα στο Τωρίνο και την Γιουβέντους από το Ιταλικό Πρωτάθλημα. Το Τωρίνο βρίσκεται στη 13η θέση με 33 βαθμούς, ενώ η Γιουβέντους είναι πρωτοπόρος με 67 βαθμούς. Σαφώς και η Γιουβέντους είναι το φαβορί. Όμως πιστεύω έχει κάποια κούραση λόγω σωματική και ψυχολογική, να πούμε. Ναι, λόγω της αποκλεισμού της από το Champions League από την Bayern. Δεν θα επιλέξω το φαβορί της Γιουβέντους. Θα πάω σε επιλογή 2 με 3 γκολ στο 1.90. Ενώ έχω άλλα δύο παιχνίδια για να κλείσουμε τις στοιχηματικές μας προτάσεις. Έχω τον αγώνα Tottenham Bournemouth. Η Tottenham είναι δεύτερη, 5 βαθμούς πίσω από την ομάδα του Leicester, του Claudio Ranieri. Θέλει την νίκη για να παραμείνει στα ψηλά και σε τροχιά τίτλου, καθώς έχουν μείνει μόλις 8 αγώνες για την ολοκλήρωση της Premier League. Από την άλλη, Bournemouth είναι στην 13η θέση με 38 βαθμούς, εντελώς αδιάφοροι στο παιχνίδι, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι θα είναι ένα εύκολο μάτς. Θα πάω με τον άσο και over 1,5, δηλαδή να κερδίσει τότε να μπει να σκοράρει 2 ή περισσότερα γκολ στο 1,75. Και τελευταίο μου σημείο για την Κυριακή είναι τον ντέρμπι κορυφής στην Ολλανδία, με την PSV Eindhoven να υποδέχεται τον Έαντα. Ένας βαθμός χωρίς τις δύο ομάδες. Η PSV, να πούμε ότι έπαιζε και Champions League με την Ατλέτικο, παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στα πέναλτι. Από την άλλη, ο Άγιαξ θέλει να πάρει βαθμολογικό όφελος, γιατί όχι και την νίκη. Δύσκολη βέβαια η αναμέτρηση και στο Eindhoven. Θα πάω με το over 2,5, δηλαδή 3 γκολ και άνω στον αγώνα μας, στο 1,70. Πριν κλείσουμε να κάνουμε και την ανακεφαλαίωση μας στο Σοκράτη. Για το Σάββατο, Everton Arsenal goal cost στο 1.60, Roma Inter 2-3 goal στο 1.95, Burnley Wolves άσο στο 1.60, Swansea Aston Villa άσο στο 1.65, Eintracht Hannover άσο στο 1.85, Hertha Ingolstadt άσο στα 2 ευρώ. Και για την Κυριακή, Twente Alkmaar over στο 1.60, Torino Juventus 2-3 goal στο 1.90, Newcastle Sunderland άσο στο 2.10, Tottenham Bournemouth άσον και over 1,5 στο 1,75 και PSV Eindhoven Ajax over στο 1,70. Αυτά είχαμε λοιπόν σήμερα για σας, φίλες και φίλοι τηλεθεατές του Alpha Sports TV. Ήταν η στοιχηματική εκπομπή Scorebet. Μην ξεχνάτε, εσείς έχετε το τελευταίο λόγο στο τι θα ακολουθήσετε και στο τι θα στοιχηματίσετε. Από μένα και το Σίμω, γεια σας.